Hop. Καλησπέρα φίλοι μου, καλώς ορίσατε στην πανέμορφη μας κουζίνα στο Kitchen Studio Living and More στη Λάρναγα, στο κανάλι μας στο YouTube Σταυρής Food Prince. Εμάθετε τα πλέον, αρέσκει μου κάνετε subscribe και να συνεχίσετε. Σήμερα η συνταγή μας είναι πολύ ιδιαίτερη, είναι πικάντικη, είναι κάρι με θαλασσινά, με προϊόντα από τις υπεραγορές, με τρό. Γι' αυτό πάμε να δούμε τη συνταγή μας και τι θα φτιάξουμε σήμερα. Θα αξίζουμε τη συνταγή μας με τα κύρια υλικά που θα χρειαστούμε, τις γαρίδες, σολομό, λαβράκι και τα μύδια. Θα μπορούσατε να βάλετε όλα τα ψάρια και τα θαλασσινά σε ένα δίσκο, σε ένα ταψί για να τα ψήσουμε στο φούρνο. Τις γαρίδες τις έχουμε σχίσει στη μέση, έχουμε αφαιρέσει το έντερο τους και θα τις βάλουμε στο ταψί ομοιόμορφα μαζί με τα μύδια. Τα μύδια δεν θέλουν και ιδιαίτερο ψήσιμο. Είναι ήδη προβρασμένα αφού είναι κατεψυγμένα. Και αυτό που θα κάνουμε στην ουσία είναι να τους βάλουμε τώρα εδώ. Λίγο αλάτι, πιπέρι. Το πρώτο ταψί μας είναι έτοιμο για να μπει στο φούρνο και θα βάλουμε το σολομό μαζί με το λαβράκι να ψηθούν μαζί. Χρειάζεται σίγουρα περισσότερο ψήσιμο ο σολομός γιατί είναι πιο χοντρός. Θα αλατοπιπερώσουμε και τα δύο ψάρια. Θα βάλουμε την πέτσα από πάνω. Πάμε να βάλουμε τα θαλασσινά μας στο φούρνο. Έχουμε προθερμάνει το φούρνο μας στους 200 βαθμούς. Θα χρειαστούν 8 με 10 λεπτά οι γαρίδες και τα μύδια και 10 με 12 λεπτά το λαβράκι και ο σολομός. Συνεχίζουμε τη συνταγή μας με το μπασμάτι, ρύζι μπασμάτι. Θα σας δείξω έναν πανεύκολο τρόπο που μπορούμε να φτιάξουμε ρύζι μπασμάτι. Θα χρειαστούμε νερό σε μια μικρή κατσαρόλα. Όλα μέσα, δεν χρειάζεται να ζεσταθεί το νερό και μετά να βάλουμε το ρύζι μέσα. Εγώ θα χρησιμοποιήσω έναν από τα αγαπημένα μου υλικά που είναι το λεμονόχορτο. Το χτυπάμε πίσω εκεί που είναι η άκρια του για να φύγει όλα τα αρώματα. Θα το κόψουμε σε τρία κομμάτια, θα το ρίξουμε μέσα. Ginger, ένα κομμάτι ginger περίπου 10 γραμμάρια σε λεπτές φέτες και ένα φύλλο δάφνης. Θα τα βάλω και αυτά μέσα στο ρύζι μου. Λίγο αλάτι. Και θα τα αφήσω να βράσουν καλά για να βγει πολύ σπυροδόν το ρύζι μου. Χωρίς να ταρακουνήσω τα υλικά μου. Χρειάζεται περίπου 12 με 15 λεπτά και θα είναι έτοιμο. Πάμε να φτιάξουμε τη σάλτσα μας. Χρειαστούμε ένα τηγάνι, πλατή, για να σοδάρουμε όλα μας τα υλικά. Θα σοδάρουμε με ελαιόλαδο. Στην Ινδία μπορώ να σας πω ότι χρησιμοποιούν ελαιόλαδο. Δεν είναι όπως στην Ασία που χρησιμοποιούμε οτιδήποτε άλλο εκτός από ελαιόλαδο. Άρα θα σοτάρουμε όλα τα υλικά μας, όλα τα λαχανικά μας με ελαιόλαδο. Και έχουμε κρεμμύδι, φινόγκιο, καρότο. Θα μπορούσατε να βάλετε και σελήνο, εγώ δεν θα βάλω. Βάλουμε μια κουτάλα ξύλινη. Και πάμε να δείξουμε, να φτιάξουμε βασικά τη σάλτσα του κάρι που θα την περάσουμε και από τον blender. Για να βγει αυτή η βελούδινη υφή. Άρα βάλουμε το κρεμμύδι μέσα. Έχουμε σοτάρει πολύ καλά το κρεμμύδι. Θα προσθέσουμε και το φινόγκιο. Εγώ θα προσθέσω φινόγκιο και όχι σέλινο γιατί θα φτιάξουμε θαλασσινά. Και θα βάλω και ένα κομμάτι από το μάραθο μέσα επειδή θα περάσει από το blender, θα μας δώσει αυτό το υπέροχο άρωμα που έχει ο μάραθος. Εγώ επειδή σήμερα είπαμε θα φτιάξουμε θαλασσινά, θα βάλουμε φινόγκιο μέσα γιατί έχει αυτή την υπέροχη μυρωδιά από το αστεροειδή γλυκανίσιο που πάει πάρα πολύ μαζί με τα θαλασσινά μας. Θα βάλουμε και το καρότο.
Τα έχω κόψει όλα τα λαχανικά μας πολύ ψιλοκομμένα. Για τον λόγο ότι μπορεί να ψητούν πιο γρήγορα, εννοείται. Αλλά επειδή θα το περάσουμε και από τον blender, μπορεί να μην υπάρχει λόγος για κάποιους να τα χοντροκόψουν, να τα σοτάρουν και να μην τα περάσουν καν από τον blender, να χρησιμοποιήσουν τη σάλτσα τους όπως έχει με τα λαχανικά μέσα. Θα αλατίσουμε λίγο τα λαχανικά μας, τη σκόνη από το curry. Βάζουμε και το σκόρδο μέσα στο τηγάνι μας. Ήδη ξεκίνησε και μυρίζει υπέροχα. Ξεκίνησε να μυρίζει curry βασικά. Θα βάλουμε και την πάστα του curry. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και κίτρινη πάστα από curry. Εγώ θα χρησιμοποιήσω πράσινη. Είναι λίγο πιο πικάντικη από την κίτρινη. Λευκό κρασί. Για να μπορεί να γιώσει η πάστα μας και να σωματωθεί μέσα στα λαχανικά μας. Σε αυτή τη φάση εγώ θα σβήσω το ρύζι. Έχει τραβήξει όλο το νερό του. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Και θα το σκεπάσω με μια πετσέτ. Συνεχίζουμε με το curry. Έχουμε γάλα και κρέμα καρύδας. Μπορεί να χρησιμοποιήσετε έναν από τα δύο. Εγώ χρησιμοποιώ μισό, μισή ποσότητα από γάλα καρύδας και μισή ποσότητα από κρέμα καρύδας για να μου δώσει την ιδανική υφή στη σάλτσα μου. Θα το προσθέσω μέσα. Θα ανεκατέψω για να πάει παντού. Μια κουταλιά της σούπας μέλι. Γιατί είναι πάρα πολύ πικάντικη, να έρθει σε μια ισορροπία η σάλτσα. Και καθώς θα περνάει από το blender, θα ρίχνουμε μέσα φύλλα κόριανδρου για να αρωματιστεί. Έχουμε περάσει τη σάλτσα μας από το blender, θα την αγκιάσουμε σε ένα μπολ. Έχει την ιδανική υφή και το ιδανικό χρώμα. Προσθέσαμε και τον κόριανδρο μέσα, έχει μικρά κομματάκια πράσινα. Το blender δεν το χρειαζόμαστε άλλο. Έχουμε το ρύζι μας που έχει βγει τέλειο, σπυρωτό. Ανακατεύουμε πάντα το ρύζι με έναν πιρούνι. Και πάμε να βγάλουμε και τα θαλασσινά μας από το φούρνο και να στήσουμε το πιάτο μας. Θα βάλουμε το ρύζι μέσα στο τηγανάκι μας, τον γκουρμέ. Δεν χρειαζόμαστε ούτε τσέρκι ούτε τίποτα, όπως είναι το ρύζι μέσα. Και θα έρθουμε να πάρουμε το λαβράκι που το ψήσαμε στο φούρνο. Να το βάλουμε στη μέση του πιάτου. Και θα πάρουμε ένα μύδι γκουρμέ, δύο μύδια γκουρμέ, έτσι όμορφα ωραία. Τις γαρίδες μας, μπορεί να χρησιμοποιήσετε και το κεφάλι, εγώ δεν θα το χρησιμοποιήσω. Βάλουμε τις γαρίδες μας από την άλλη πλευρά και σίγουρα τη σάλτσα από το curry από πάνω, γιατί η ουσία αυτή είναι η σάλτσα μας. Καρνίζουμε το πιάτο μας με λίγα φύλλα κόριανδρου για να μας δώσουν και χρώμα. Είναι ρουστίκ. Το βρίσκουμε σε ένα μπιστρό εστιατόριο, σε ένα καθημερινό εστιατόριο. Έχουμε καρνίρει το πιάτο μας με φύλλα φρέσκου κόριανδρου. Αυτό είναι το πιάτο μας για σήμερα. Ρύζι μπασμάτι φτιάξαμε με έναν πανεύκολο τρόπο, θαλασσινά στο φούρνο, σάλτσα curry που την περάσαμε στο blender. Άρα τι φτιάξαμε σήμερα, θαλασσινά με ρύζι μπασμάτι και σάλτσα curry. Ελπίζω σας αρέσει, να κάνετε subscribe στο κανάλι μου στο YouTube. Ding, ding. Και περιμένω τα request σας και τα feedback σας για τις συνταγές μου, αν σας αρέσουν. Και θα τα πούμε ξανά την επόμενη εβδομάδα. Bye! Yeah.